κεντρικά σε σημεία, δηλαδή στην Κο, στη Ρόδο, στην Κάλινο, γιατί τα αεροπλάνα για να μεταφέρουν τους επιβάτες από τα μικρά νησιά, τη Χάλκη, την Τίλο, την Ίσυρο, προς τη Ρόδο, την Κο, θα πρέπει να υπάρχουν υδατοδρόμια. Στα μικρά λοιπόν νησιά θα κατασκευαστούν τα απλά υδατοδρόμια στο κόστος που σας είπα, 50 έως 70-80 χιλιάδες ευρώ, που το θεωρώ ένα απόλυτα λογικό κόστος. Τα κεντρικά υδατοδρόμια, όπως σας τα ρωτήσατε, οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες, όχι όμως πολύ μεγαλύτερες, κυρίως ποιες. Δύο. Η μία είναι ότι σε ένα κεντρικό υδατοδρόμιο θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα παροχής καυσίμου για το υδροπλάνο. Και η δεύτερη, να υπάρχει δυνατότητα να γίνεται η ημερήσια συντήρηση του υδροπλάνου και ο καθαρισμός του. Δηλαδή, καταλαβαίνω όλοι ότι το υδροπλάνο με το κλείσιμο της πτητικής ημέρας, και να πω εδώ να προσθέσω το στοιχείο ότι τα υδροπλάνα πετούν από Ανατολή μέχρι Δύση Ηλίου. Αυτός είναι ο χρόνος που έχουν τη δυνατότητα επιχειρησιακά να πετούν. Τους δίνει και το πλεονέκτημα ότι μετά τη Δύση του Ηλίου υπάρχει αρκετός χρόνος και να πληθούν και να συντηρηθούν ώστε να είναι έτοιμα την επόμενη μέρα για το πτητικό του έργο. Άρα λοιπόν το κεντρικό υδατοδρόμιο περιλαμβάνει έξτρα τα απλά τη δυνατότητα παροχής καυσίμου και συντήρηση υδροπλάνου. Και στο γενικό τι υπολογίζετε, περισσότερα από ένα? Στην Κρού πιστεύουμε ένα υδατοδρόμιο. Στην αρχή τουλάχιστον ένα. Θα σας έδινα και ένα στοιχείο ακόμα που είναι σημαντικό να δέχετε. Ακόμα και σε νησιά που θα φαινόταν λογική ύπαρξη παραπάνω του ενός υδατοδρομίου, στην αρχή, και θα έλεγα ότι αυτό είναι καλό για να δούμε πώς θα κινηθεί και η αγορά, πώς θα κινηθεί, ο νέος νόμος προβλέπει την επιχειρησιακή δυνατότητα ενός υδροπλάνου να επιχειρεί και σε σημεία τα οποία δεν είναι μένα διοδοτημένα υδατοδρόμια και ονομάζονται υδάτινα πεδία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το πετύχαμε μετά από μεγάλη προσπάθεια που κάναμε οι φορείς του ιδιωτικού τομέα. Και επιτρέψτε μου να πω κυρίως και εγώ με τους συνεργάτες μου, είναι από τα λίγα σημεία που τολμώ να το τονίσω αυτό. Γιατί σε ένα υδάτινο πεδίο θα μπορεί ένα αεροπλάνο να εκτελεί όλα τα είδη των πτήσεων εκτός από τα τακτικά δρομολόγια, δηλαδή σε υδάτινο πεδίο δεν επιτρέπεται η τακτική πτήση, αλλά τσάρτερ πτήσεις, air taxi, περιηγητικές, κάργο, χτυπάμε ξύλο νοσοκομιακές θα μπορεί. Άρα λοιπόν, υδάτινο πεδίο είναι οποιαδήποτε θαλάσσια περιοχή στην οποία ο κυβερνήτης του υδροπλάνου, έχοντας την ευθύνη, κρίνει ότι υπάρχει κατάλληλο μέρος να προστασώσει το υδροπλάνο και με ασφάλεια να αντιβιβάσει και να αποβιβάσει τους επιβάτες. Άρα λοιπόν, θα έλεγα δυνητικά, όλα τα χιλιόμετρα ακτογραμμής της Ελλάδος είναι υδάτινα πεδία, οπότε λειτουργώντας στο κομμάτι των τσάρτερ πτήσεων και βλέποντας πώς θα αναπτυχθεί η αγορά και πώς θα είναι η ζήτηση, μακάρι πιστεύουμε και το ευχόμαστε ότι σε δεύτερο χρόνο, όταν κάποια σημεία, ειδικά τουριστικοί προορισμοί, ξεκινήσουν σαν υδάτινα πεδία και έρθει η πραγματικότητα της αγοράς και αποδείξει και καθορίσει ότι στα σημεία αυτά είναι τέτοιος ο αριθμός των πτήσεων και τέτοια η συχνότητα που ουσιαστικά επιβάλλει την αντιοδότηση ενός υδατοδρομίου, προφανώς και η αεροπορική εταιρεία υδροπλάνων αλλά και οι τοπικές αρχές θα το υλοποιήσουμε, γιατί θα μιλάμε για ένα κόστος 50 έως 70.000 ευρώ για να δημιουργηθεί κάτι το οποίο η ίδια η αγορά έχει δείξει ότι το χρειάζεται. Και όσον αφορά τις πτήσεις. Όσον αφορά τις πτήσεις, η ύπαρξη των υδάτινων πεδίων αυξάνει το πτυτικό έργο μιας εταιρείας, γιατί η αεροπορική εταιρεία δεν θα έχει τη δυνατότητα να πετάει μόνο από και προς αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο, αλλά και προς υδάτινα πεδία. Άρα λοιπόν, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, φανταστείτε πόσα request μπορεί να υπάρχουν από πρακτορία, από τουρίστες, από group, από ανθρώπων που θέλουν να μετακινηθούν σε ένα προορισμό που δεν είναι με υδατοδρόμιο, αλλά θα μπορεί ο επιβάτης να πάει σε ένα μικρό νησί, να κάνει το μπάνιο του, να περάσει κάποιες ώρες, να πάει το ψάρι του και να γυρίσει στον χώρο τη βάση του εύκολα και με ασφάλεια. Ο προγραμματισμός για την έναρξη των πτήσεων, ποιος είναι, δηλαδή πότε ξεκινάτε να φτιάχνετε τα υδατοδρόμια και πότε λέτε να ξεκινήσετε το πτυτικό έργο στην ελληνική επικρατεία? Όπως προανέφερα, η πρώτη περιοχή που θα επαναλειτουργήσουν τα υδατοδρόμια και φυσικά θα είναι το Ιόνιο. Εκεί είναι το προφανές και το λογικό, γιατί τα υδροπλάνα λειτουργήσαν 5 χρόνια, αδειοδοτήθηκαν υδατοδρόμια σε όλα τα νησιά του Ιωνίου και πέρα από τα νησιά του Ιωνίου και στη λίμνη των Ιωαννίνων. Κάποια περίοδο γινόντουσαν και πτήσεις από την Κέρκυρα προς το Πλίντες της Ιταλίας. Άρα λοιπόν εκεί η αγορά τα γνωρίζει, τα αεροπλάνα, οι επαγγελματίες, οι κάτοικοι, θα είναι πολύ πιο εύκολη η επανεκκίνηση. Θεωρούμε όμως, όπως είπα, τα 12, το πιστεύω απόλυτα, δεν το λέω επειδή είμαι στιγμό,
ότι είναι για μένα η πιο σημαντική περιοχή, η πιο κεντρική αγορά που μπορούν να λειτουργήσουν τα αεροπλάνα. Για να ξεκινήσει ο προγραμματισμός των πτήσεων, θα πρέπει να διαδοθούν κατ' ελάχιστον 7 υδατοδρόμια για να μιλάμε για ένα πλήρες πτυτικό έργο στα νησιά της περιοχής σας, ώστε η εταιρεία, η αεροπορική εταιρεία, η K2 Smart Jets, να προγραμματίσει την έναρξη των πτήσεων. Εδώ λοιπόν θέλω να σας δώσω δύο στοιχεία. Το ένα είναι ότι βάσει των προβλέψεων του νέου νόμου του 41-46, ο χρόνος που απαιτείται για να διοδοτηθεί ένα υδατοδρόμιο είναι 65 εργάσιμες ημέρες. Θεωρώ ότι είναι πολύ λογικός χρόνος. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα υποκριθεί ο τεχνικός φάκελος για το υδατοδρόμιο της Χάρτης, της Στήλου, της Νησίρου, απαιτούνται 65 εργάσιμες ημέρες να ελεγχθούν από τις δημόσιες υπηρεσίες και να υπογραφεί η άδεια του υδατοδρομίου από τον Υφυπουργό Μεταφορών, τον κύριο Παπαδόπουλο, και από τον κύριο Μαρτιτσιώτη. Παράλληλα, στο διάστημα αυτό, και είναι σημαντικό να κατανοήσουν όλοι οι θύνοντες, ειδικά οι άνθρωποι που θα πρέπει να αποφασίσουν για τις αντιδοτήσεις των υδατοδρομίων, ότι μια αεροπορική εταιρεία δεν μπορεί να ξεκινήσει αύριο το πτυτικό της έργο. Θα πρέπει όσο πιο γρήγορα πάρθουν οι αποφάσεις να διοδοτηθούν τα υδατοδρόμια, τόσο πιο γρήγορα θα ξεκινήσει και η αεροπορική εταιρεία το να βρει και να φέρει υδροπλάνα τα οποία έρχονται από τον Καναδά. Υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, ένας χρόνος για αυτή την προετοιμασία. Αντίστοιχα, πέρα από τα υδροπλάνα, από τον Καναδά ή από τις Μαλδίβες, έρχονται και οι πιλότοι των υδροπλάνων, γιατί εκεί είναι οι πιλότοι με την πολύ μεγάλη εμπειρία, και οι μηχανικοί. Ένας τέτοιος προγραμματισμός είναι σύνθετος, απαιτεί χρόνο και άρα αυτά τα πράγματα θα τρέξουν παράλληλα. Ξεκινώντας η αδειοδότηση κάποιων υδατοδρομίων με τον αριθμό που σας προανέφερα για το 12, αντίστοιχα θα ξεκινήσει και ένας αγώνας δρόμου από την αεροπορική εταιρεία να φέρει τα απαραίτητα πτυτικά μέσα, δηλαδή τον αριθμό των 2 ή 3 υδροπλάνων που θα εξυπηρετεί αυτό το έργο και αντίστοιχα των πιλότων και των μηχανικών που θα υλοποιήσουν το πτυτικό έργο. Θέλαμε να σταθούμε λίγο στην προοπτική, εφόσον λειτουργήσει βεβαίως όλο το πλάνο, σύμφωνα με τη μελέτη σκοπιμότητας που έχετε κάνει. Είπατε 7 υδατοδρόμοι απαιτούνται. Δηλαδή, 3-4 μικρά ενδεχομένως και Κος, Ρόδος, Πάτμος τα μεγαλύτερα. Ποια θα είναι η έδρα, γιατί θα υπάρχει ένας κεντρικός σταθμός, έτσι, σε ένα από τα μεγάλα νησιά, υποθέτουμε. Αναφερθήκατε και στα απέναντι παράλια, στη σύνδεση με τα απέναντι παράλια, δηλαδή θα κάνει μετακινήσεις στη θερινή περίοδο. Και πόσο το κόστος θα είναι, αν είναι συμφέρον το κόστος για την εταιρεία φυσικά και τους χειμερινούς μήνες, γιατί τα υδατοδρόμια έχουν και αυτή την προοπτική, και τους χειμερινούς μήνες να ενεργοποιούνται, και όχι μόνο στον τομέα της μεταφοράς επιβατών, αλλά μεταφοράς προϊόντων αεροδιακομιδές από τις τοπικές κοινωνίες. Τι κόστος απαιτείται, κύριε Πρόεδρε, για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος? Είπατε κάπου 50-100.000. Δηλαδή, αυτό είναι το μήνυμο για την ΚΟ, για τη Ρόδο, για να ξεκινήσει να υλοποιείται το πρόγραμμα? Το κόστος που σας ανέφερα είναι το κόστος για να δημιουργηθεί ένα υδατοδρόμιο. Υποδομή, δηλαδή ο εξοπλισμός, τα μέσα που απαιτούνται βάσει του νόμου ώστε να βγει η άδεια του υδατοδρομίου. Θα πω πολύ γρήγορα, μην κουράζω με λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι αξίζει να έχει την εικόνα. Το βασικό κόστος για τη δημιουργία ενός σαν εξοπλισμός του υδατοδρομίου είναι η πλωτή εξέδρα. Ίσως να άξιζε να σας δείξουμε λίγο με τον συνεργάτη, με τον κύριο Πλανάκη, στον χώρο, θα σας δείτε κάποιες φωτογραφίες από τα υδατοδρόμια που είχαμε αδειοδοτήσει στο Ιόνιο. Για να πάρετε μια εικόνα, γιατί όπως σωστά λέει η λαϊκή ειδήση, η Σοφία, ότι μια εικόνα είναι 1000 λέξεις. Να πάρω εγώ μια ανάσα, να ξέρω μια δουλειά να το πρέπει. Θα σας δείξουμε τι σημαίνει υδατοδρόμιο σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για να καταλάβετε για τι κόστος μιλάμε και ποια θα είναι η επιβάρηση των τοπικών αρχών ενός νησιού. Που για μένα δεν είναι επιβάρηση, είναι ξεκάθαρο ότι είναι επένδυση. Αυτά λοιπόν τα υδατοδρόμια που είχαμε αντιρωτήσει στην περιοχή του Ιωνίου, στην Κέρκυρα, στους Παξίους, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιδάκη, Ζάκηθο, Πάτρα και Ιωάννη. Εδώ είναι στην Κέρκυρα, στη Μαρίνα των Κουβιών, που σήμερα το κεντρικό μας υδατοδρόμιο. Όπως βλέπετε, εδώ σε πιο λεπτομερή εικόνα, το υδροπλάνο είναι δεξιά στην πλευρά της Μαρίνας. Βλέπετε το σημείο που είχαμε βάλει τις πλωτές εξέδρες για τον ελιμενισμό του υδροπλάνου. Βλέπετε ότι η Μαρίνα των Κουβιών είναι μια μαρίνα με τεράστια κίνηση σκαφών και τα υδροπλάνα λειτουργήσαν σε εκείνη τη μαρίνα
εκτελώντας περισσότερες από 15.000 πτήσεις και μετέφεραν περισσότερους από 180.000 επιβάτες, δηλαδή είχε το παραμικρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων. Στο υδροδρόμιο των Παξών, για να δούμε και στην απάντηση του ερωτήματός σας, βλέπετε εδώ αυτό είναι μια κλασική απάντηση του πόσο λειτουργικό και απλό είναι να κατασκευαστεί ένα αεροδρόμιο. Στους Παξούς λοιπόν δεν χρειάστηκε να τοποθετηθεί πλωτή εξέδρα, γιατί ο προβλήτας του λιμανιού ήταν κατάλληλος για τον ελιμενισμό του υδροπλάνου. Αν υπολογίσουμε ότι το κύριο έξοδο για τον εξοπλισμό του υδροδρομίου είναι η πλωτή εξέδρα, που το κόστος της ανέρχεται στις 50.000 ευρώ, όταν υπάρχει κατάλληλος προβλήτας, αμέσως το κόστος από τα 80 ή 100.000 που σας είπα, μειούμενο κατά 5.000, φτάνει να είναι ούτε 5.000. Θα πάμε και στη Λευκάδα. Στη Λευκάδα το υδροδρόμιο είχε αδειοδοτηθεί στη Μαρίνα της Λευκάδας. Εδώ βλέπετε, αυτό είναι το άλλο το παράδειγμα. Το δεύτερο βασικό έξοδο ενός υδροδρομίου είναι ο στεγασμένος χώρος χερσαίος που απαιτείται για τον έλεγχο των εισιτηρίων, των επιβατών και των αποσκευών τους. Αν δεν υπάρχει χώρος, που εδώ στη Μαρίνα της Λευκάδας υπήρχε αυτό το κτίριο που θα δει ο κ. Λαχάκης, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για το check-in των επιβατών, σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλος στεγασμένος χώρος, τοποθετείται μια λιώμενη κατασκευή, κατά πάσα πιθανότητα ένα Isobox, το οποίο κοστίζει γύρω στις 20.000 ευρώ και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κόστος του υδροδρομίου. Δηλαδή, ουσιαστικά αθροίζοντας το κόστος της πλωτής εξέδρας και του Isobox, λίγο πολύ καλύπτουμε τα βασικά κοστολόγια του υδροδρομίου. Όλα τα υπόλοιπα είναι ένα ανεμούριο, κάποιοι πυροσβεστήρες, σωσίδια που είναι είσοδο σημασία κόστου. Ένα σύνολο, γι' αυτό σας είπαμε ότι δεν ξεπερνάει τη τάξη των 80 με 100.000 ευρώ. Εδώ θα ήθελα να συμπληρώσω ότι όσον αφορά αυτό που είπατε για την τοπική κοινωνία, η τοπική κοινωνία πληρώνει καθημερινά πάρα πολλά χρήματα σε διάφορους χώρους. Οι έμποροι, να πω απλά, πληρώνουν πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Το έργο είναι ανταποκριτικό. Επίσης, είναι άκρος επιδοτούμενο, 100% είναι επιδοτούμενο.